Είμαστε εδώ στο χώρο του 38ου συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι με τη ΔΑΣ ΟΗΕ δώσαμε το παρόν σήμερα στο χώρο του συνεδρίου για να δείξουμε αυτό που πρέπει κάθε εργαζόμενο σε κάθε χώρο δουλειάς να κατανοήσει, ότι και ζωντανές και μαζικές διαδικασίες θέλουμε, και διαδικασίες κυρίως όπου τα προβλήματα των συναδέλφων μας μέσα στους χώρους δουλειάς θα συζητιούνται και θα παίρνουν αποφάσεις οι οποίες είναι μαχητικές και αγωνιστικές. Για μας, συνάδελφοι, η πραγματική καρδιά της εργατικής τάξης χτυπάει μέσα στα συνδικάτα, μέσα στους χώρους δουλειάς όπου τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Είμαστε μπροστά στην επίθεση στην οποία η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει με το αντεργατικό έκτρωμα του Χατζηδάκη, και έχουμε το τελευταίο διάστημα από νεκρούς εργάτες μέχρι απολύσεις συναδέλφων μας συνδικαλιστών, όπως απράχτηκε, όπως το χθεσινό, η χθεσινή απόλυση συναδέλφου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πορυπαλλήλων Αθήνας από την MM Publications. Και πρέπει να ετοιμαστούμε, να δώσουμε και την αγωνιστική μας απάντηση απέναντι σε αυτά τα οποία φέρνει το αντεργατικό τερατούργημα, να δώσουμε το μαζικό μαχητικό παρόν 4 Νοέμβρη στα συλλαλητήρια, σε κάθε περιοχή, σε κάθε πόλη της Ελλάδας, όπου πρέπει πραγματικό εργατόκοσμος, οι εργαζόμενοι, να δώσουν μαζικό και μαχητικό παρόν, και να προετοιμάσουμε φυσικά την απεργιακή μας απάντηση, να πλατεί ένα μεγάλο απεργιακό μέτωπο, ούτως ώστε ο νόμος αυτός και να μείνει στα χαρτιά και να ανατραπεί. Είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στις δυνάμεις που μετράνε κουκιά, που φέρνουν τον εκφυλισμό μέσω συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα, που έχουν σωματεία το οποίο είναι σφραγίδες, σωματεία στο οποία δεν υπάρχουν εργαζόμενοι και απλώς ενδιαφέρουν οι συσχετισμοί και οι καρέκλες. Και νομίζουμε ότι ο αέρας και το οξυγόνο για τα σωματεία είναι πραγματικά κάθε συνδικάτο να πλημμυρίσουμε εργαζόμενους και χιλιάδες συνάδελφοί μας να βρεθούν στους δρόμους.